να έχουν προηγηθεί οι μαζικοί, συλλογικοί και οργανωμένοι αγώνες, που εσείς οι ίδιοι κάνατε στους χώρους δουλειάς, συσπηρωμένοι στα σωματεία σας, στο κλαδικό του επιστημισμού, σε αυτό της E-Food, χωρίς να είχαμε τα θετικά αποτελέσματα αυτών των αγώνων, σήμερα δεν θα υπήρχε και η βάση, αν θέλετε, για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Βεβαίως, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλους εκείνους όπως εσείς που δουλεύετε στις πλατφόρμες, όπως καταγράφηκε και στην οδηγία για τις πλατφόρμες ή όπως καταγράφεται στην πρόταση για το λεγόμενο υπεργή κατώτατο μισθό, είτε κάποιος είναι διανομέας, είτε παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτηση πελατών, είτε εφαρμογών γραφείου, είτε η σχέση είναι μισθωτής εργασίας, είτε είναι freelancer, είτε είναι συνεργάτες, αλλά και οι ίδιοι νόμοι των ελληνικών κυβερνήσεων που υλοποιούν στη χώρα μας τη στρατηγική όπως ο νόμος Χατζηδάκη. Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία και κανείς από εδώ δεν πρέπει να έχει αμφιβολία. Η κατεύθυνση αυτή τη στρατηγική είναι δεδομένη, δεδομένα αντιλαϊκή. Παρά τα ευχολόγια που ακούμε από διάφορες δυνάμεις που υποστηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25, άλλα αστικά κόμματα που μιλάνε με ανέξοδο τρόπο για κάποια εργατικά δικαιώματα, για κάποια στιγμή στο μέλλον λένε να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους εργαζόμενους, για το δίθεν δικαίωμα στην αποσύνδεση ή για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης και δικαιωμάτων. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, θεωρεί τον καθορισμό του μισθού σε πάνω από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπουργική απόφαση εθνική παράδοση. Στην Ελλάδα αυτό που γίνεται είναι μια εθνική παράδοση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικές κυβερνήσεις έχουν θεσμοθετήσει τα απάνθρωπα ωράρια που θα μιλήσουν σήμερα για τα ελάχιστα. Έχουν θεσμοθετήσει την εντατικοποίηση της εργασίας, το κυνήγι των στόχων. Έχουν θεσμοθετήσει την παρακολούθηση όλων των προσωπικών δεδομένων, των ατοπικών δεδομένων των εργαζομένων, την ποσοτικοποίηση αυτών των δεδομένων μέσω αλγορίθμου. Και βεβαίως, όταν όλα αυτά συνδυαστούν με τους μισθούς πείνας, με το ολοένα και μεγαλύτερο κόστος που μετακυλούν τα αφεντικά στους εργαζόμενους για τη συντήρηση, για τα λειτουργικά έξοδα, πραγματικά σχηματίζεται μπροστά μας μια εικόνα δυστοπίας που θα τη ζήλευε οποιοδήποτε φουτουριστικό θρίλερ τύπου Blade Runner και οποιοδήποτε άλλο. Όμως, φίλες και φίλοι, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα ταλανίζεται από τις εσωτερικές του αντιπάσεις. Αδυνατεί να εξασφαλίσει το απαιτούμενο ποσοστό κέρδους για τους ομίλους. Σήμερα απειλείται από ύφεση, όπως όλοι οι διεθνείς κύκλοι αποδεικνύουν, και από διαφαινόμενη νέα καπιταλιστική κρίση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, είτε είναι φιλελεύθερες είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές, οι κυβερνήσεις δηλαδή που εξυπηρετούν τα θέλω των ομίλων, έχουν ένα φάρμακο και μόνο να εφαρμόσουν. Και αυτό το φάρμακο, όπως περιγράψαμε και στην εκδήλωσή μας, είναι η συμπίεση των μισθών, το ξεθαρμάνωμα των σχέσεων εργασίας, η αύξηση του μέτρησης χρόνου εργασίας. Και αυτό είναι γιατί παρά την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, τα επιτεύγματα της κατακτήσης που έχουμε, η ουσία του εκμεταλλευτικού συστήματος δεν αλλάζει. Το κέρδος βγαίνει μόνο με έναν τρόπο, από το ξεζούμισμα της ζωντανής εργασίας. Άρα λοιπόν, απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα που νομοθετούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αστικά κόμματα και την έχουν προσυπογράψει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΣΟΚ, σαν κυβέρνηση και οι υπόλοιποι, υπάρχει ελπίδα, λέμε εμείς, και η ελπίδα βρίσκεται ακριβώς στον μαζικό, στο συλλογικό, στον οργανωμένο αγώνα των εργαζομένων, στον δρόμο για την ανατροπή των αντεργατικών νομοθετημάτων, στην πάλη για συλλογική συμβάση εργασία, αορίστου χρόνου, με πλήρη δικαιώματα, με αυξήσει του μισθού του έξοδου σύνολων αναγκών, με μείωση του ημερήσιου και εβδομαδίου χρόνου εργασία, χωρίς μείωση του μισθού και των δικαιωμάτων. Με ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και ανάληψη από την εργοδοσία κάθε πρόσθετου κόστους και επιβάρυνσης για τον εργαζόμενο. Και αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ένας αγώνας ο οποίος σήμερα δυναμώνει, αγκαλιάζει εργαζόμενους σε πολλούς κλάδους, συνδυάζεται με αγώνες που γίνονται για άλλους σε άλλα μέτωπα, όπως για παράδειγμα με την, πάλι για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, τα άλλα λαϊκά δικαιώματα. Και εμείς πιστεύουμε ότι όταν αυτό συνδυαστεί και με τη σταθερή μαχητική στάση του ΚΚΕ, όταν συνδυαστεί με τις ενισχυμένες δυνάμεις των κομμουνιστών μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και μέσα στη Βουλή, μπορεί να αποκτήσει πραγματικά ριζοσπαστικά ανατρεπτικά χαρακτηριστικά. Όχι μόνο δηλαδή να μπλοκάρει μέτρα, όχι μόνο να καθυστερήσει αρνητικές εξελίξεις, όχι μόνο να έχει σαν αποτέλεσμα κάποιες κατακτήσεις σήμερα, αλλά να βοηθήσει όλο και περισσότερους εργαζόμενους να αποκτήσουν πίστη στη δική τους δύναμη. Ότι μπορούν οι ίδιοι να σφραγίσουν τις εξελίξεις, να βάλουν τη σφραγίδα τους προς όφελος των δικών τους συμφερόντων. Να βαδίσουν δηλαδή στον δρόμο της ανατροπής αυτού του σώπιου συστήματος για την υποδόμηση μιας άλλης κοινωνίας και οικονομίας, που στο επίκεντρο θα είμαστε εμείς και οι ζωές μας και όχι τα κέρδη των λίγων. Και για να μην μακρηγορώ, και εσείς, οι εργαζόμενοι σε αυτό το κλάδο στις πλατφόρμες, είναι κάτι που το έχετε διαπιστώσει από το δικό σας αγώνα. Δεν χρειάζεται να σας το πούμε εμείς σήμερα εδώ, το Ευρωκοινοβούλιο.
Το ότι τα πράγματα δηλαδή μπορούν να αλλάξουν προς όφελός μας όταν παλέψουμε εμείς γι' αυτό. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, και η δική σας ευθύνη είναι το δικό σας παράδειγμα, το νικηφόρο, το θετικό, να γενικευτεί, να μεγαλώσει, να αγκαλιάσει ολοέ και περισσότερους συναδέλφους, να γίνει πραγματικά ένα ορμητικό ποτάμι για την υπεράσπιση των σύγχρονων δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού. Και σε αυτό μην έχετε καμία ταλάντευση. Το ΚΚΕ και όλες οι δυνάμεις μέσα στο κίνημα και μέσα στο Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι εκεί, σταθερό στήριγμα, πατήρα εκκίνησης για να εκτοξευτούμε ακόμα ψηλότερα όπως αρμόζει στους εργαζόμενους το 2023.